Λοιπόν, Μπάμπη, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τι γίνεται διεθνώς, τι βλέπεις? Σε αυτό που είπαμε πριν, ναι, όντως ήταν μεγάλη μας επιτυχία, διότι, ξέρεις, καμιά φορά πρέπει να επανέρχεσαι σε θέματα που βγάζεις, που ισχύουν, που παίζουν, διότι η πρώτη έκθεση που κατατέθηκε στο Κογκρέσο ήταν 9 Ιανουαρίου. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από Κύπριους κυρίως, και συγκεκριμένα από την, το είχαμε την άλλη φορά, από την Αδρούλα την Κερίνια, και το βελτίωσαν. Αυτό σημαίνει ότι κανένα σύστημα δεν είναι ανίκητο. Παρέμβαση έκανε ένα σωματείο, προσέξτε, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Και προφανώς, βλέποντας ότι υπήρχε βάση και ορθότητα στα λεγόμενα του σωματείου Αδρούλα την Κερίνια, έκαναν τροποποίηση και αλλαγή στο συγκεκριμένο κατάπτυστο σχέδιο σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας. Και το ξανάγραψαν πάλι στις 19 Ιανουαρίου. Εμείς πού είμαστε εκεί? Τι αντίδραση είχαμε? Γιατί δεν απαιτήσαμε αντίστοιχα να διορθωθούν, να τροποποιηθούν, να μπουν σημειώσεις στο τι δείχνουν αυτοί οι χάρτες? Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση. Φυσικά δεν είναι η δική μας δουλειά αυτή, αλλά δεν μπορεί να μας απαγορέψει κανείς να βλέπουμε, να προτείνουμε και γιατί όχι να ελέγχουμε. Γιατί ο πολίτης έχει και αυτή τη δυνατότητα και αυτό το δικαίωμα να ελέγχει τους κρατούντες, εάν διαπιστώνει ή βλέπει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Όμως είναι λάθος να μην γίνεται από κεντρικό φορέα την κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι δικαιώνεται για άλλη μια φορά ο Καζαντζάκης που έλεγε να αγαπάς την ευθύνη και να πιστέψεις ότι μόνος σου μπορείς να σώσεις τον κόσμο και ειδικά την πατρίδα σου. Τώρα, μιλώντας για το θέμα των F-16, της προσπάθειας των Τούρκων και του State Department για να ξεπεράσουν τους κοπέλους και τις αντιδράσεις κυρίως του Μενέντες, των Ελληνοαμερικανών και των Αρμενίων της Αμερικής, διότι όπως είδατε η διεθνής κοινότητα, το State Department αλλά και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ έχουν εστιάσει στο ότι εντάξει, εάν δώσει το πράσινο φως για την εισαγωγή των δύο νέων μελών της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, θα το ξαναδούμε και μάλλον θα στα δώσουμε. Σήμερα λοιπόν υπήρξε μια, χθες για την ακρίβεια, μια πολύ καλή προσπάθεια Ελλήνων ευρωβουλευτών, γερουσιαστών και βουλευτών, 23 στον αριθμό, οι οποίοι έστειλαν μια επιστολή κατά πέλτη σε συναδέλφους τους γερουσιαστές και βουλευτές, που εξηγούν λεπτομερώς για ποιο λόγο δεν πρέπει από δενή να δοθούν F-16 στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της, την επιθετική της στάση απέναντι στην Ελλάδα, τις διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα S-400. Αναλύουν λοιπόν όλους τους λόγους που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή η χώρα, η Τουρκία, γιατί τη λένε και καθεστώς, regime, όχι κυβέρνηση, να πάρει τα F-16. Θέλω να πω με αυτά και με αυτά, για να τα συνδυάσουμε και να τα δέσουμε, βλέπω ότι μάλλον οι άνθρωποι αγωνίζονται μόνοι τους μαζί με τον Μενέντες και τον Μπαλόνε και δεν έχουμε μια δική μας ισχυρή παρουσία στα διεθνή φόρα, η οποία στο κάτω-κάτω υποστηρίζεται και από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέραμε πριν, με στοιχεία, με δεδομένα. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να μείνει μόνο και να τον αφήσουμε μόνο στους Ελληνοαμερικάνους ή στους φιλέλληνες, δηλαδή να εκχωρήσουμε τα δίκαιά μας μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν στη τελική ανάλυση. Πρέπει και εμείς να έχουμε ενεργό λόγο, ρόλο και παρουσία. Εγώ θα πω ότι κάνουμε και εμείς δουλειά, κάνει και η κυβέρνηση δουλειά. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Έντι Ζεμενίδη, της εμβληματικής αυτής φυσιογνωμίας της Ομογένειας, ο οποίος σχολιάζοντας τις ανεκδίγητες δηλώσεις του κυρίου Συρίγου για το ότι το να πάρει η Τουρκία τα F-16 είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, είπε ο κύριος Ζεμενίδης ότι τέτοια πράγματα στην Αμερική τα λένε μόνο Τούρκοι πράκτορες. Ναι, να πω κάτι αν μου επιτρέπεις, αγαπητή Αντρέα. Μου είναι συμπαθής ο καθηγητής, ο κύριος Συρίγος, ειλικρινά. Αλλά ξέρεις, μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Ο άνθρωπος είναι, νομίζω, 2,5 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι από την αρχή της κυβέρνησης, νομίζω δεν είναι από την αρχή. Είναι 2,5 χρόνια υφυπουργός παιδείας. Ένα σοβαρό, κρίσιμο πόστο για την εθνική παιδεία, δεδομένου ότι και αυτός είναι ακαδημαϊκός. Μάλιστα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πες μου, Αντρέα, σε παρακαλώ, πότε έχεις δει τον κύριο Συρίγο στην τηλεόραση να μιλάει για θέματα παιδείας? Και, για να μην είμαστε και μηδενιστές, μπορεί να έχει βγει στις 100. Φορές που βγήκε στην τηλεόραση να μίλησε και μία-δύο για θέματα παιδείας. Μιλάει συνεχώς για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και θέματα Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Πρώτον, διότι υπάρχουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αρμοδιότεροι του κυρίου Συρίγου να μιλήσουν. Και δεύτερον, τι νόημα έχει αυτός ο άνθρωπος να είναι υφυπουργός παιδείας όταν ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτά τα θέματα? Είναι ένα ερωτηματικό
που ξέρετε μπορεί να μην είναι και τυχαίο. Ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά τον Μπάμπη τον Παπασπύρο για την ευθυκρισία του, τον κρυστάλλινο λόγο του και τον πραγματικό και έμπρακτο αποτελεσματικά πατριωτισμό του.